Ουρές σχημάτιζαν από το πρωί στα εφημερεύοντα φαρμακεία ασφαλισμένη της Λάρισας, αφού ο Φαρμακευτικός Σύλλογος στάχθηκε στο πλευρό των ιατρών και προχώρησε σε τρίμερο λουκέτο από σήμερα μέχρι και μεθαύριο Τετάρτη. Σκηνές απειρουκάλου στα φαρμακεία με τους πολίτες να περιμένουν επί ώρες για ένα φάρμακο στη σειρά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Για όλους μας. Λένε ότι κάνουν για μας, αλλά βλέπω ότι τα ταλαιπωρία συνεχίζεται. Ένα νυφάλιο πρόβλημα είναι, διότι πρέπει και εμείς και η κυβέρνηση να κάνει υπομονή. Αυτά είναι δημοκρατικά. Πράγματα. Πρέπει να τα βρούμε όμως. Δεν είναι σωστό να τα πάρει το κόσμο τόσο πολύ. Και είναι μαζικό το κίνημα από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω τα χάλια. Ναι. Τα χάλια, τι να πεις. Τι θα τους συστήνατε, να έρθουν σε μια επικοινωνία, τουλάχιστον αυτοί όλοι που απεργούν μαζί με την κυβέρνηση. Ούτε εκεί πρόκειται να βρουν άκρη. Όπως έχω βλέπω σε τηλεόραση, δεν πρόκειται να συνεργαστεί κανένα. Άλλα λέει ένα, άλλα λέει υπουργό, άλλα λέει γιατροί, άλλα λένε το ΙΚΑ και καθήκηση. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι. Ποιος την πληρώνει την ύφη. Ο Λαβουτζίκος την πληρώνει την ύφη. Οι φαρμακοποιοί καλούν τον Υπουργό Υγείας, έστω και την τελευταία στιγμή, να αλλάξει το νομοσχέδιο που βλάπτει όπως επισημαίνουν τον κλάδο τους, ζητώντας την κατανόηση των πολιτών. Ενώ κάλεσαν τους φαρμακοποιούς να δέχονται όλες τις συνταγές, ακόμη και από ιδιώτες γιατρούς, πληρώνοντας ωστόσο οι πολίτες το αντίτιμο των φαρμάκων. Εμείς καλούμε τον Υπουργό, τον κύριο Λοβέρντο, έστω και την τελευταία στιγμή, να κάνει δεκτές τις τροποποιήσεις που προτείνουμε σε τρία βασικά άρθρα του νομοσχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, πιστεύουμε ότι το ελληνικό φαρμακείο βρίσκεται υπό διωγμό και παραδίδεται ανεφόρον στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα των αλυσίδων φαρμακείων που εμπορεύονται φάρμακα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει την ευαισθησία να δεχθεί ότι ο φαρμακοποιός, χρόνια αρρωγός στο θέμα της διακίνησης του φαρμάκου, για ακόμη μια φορά πρέπει να συνεχίσει την πορεία του και την παρουσία του όπως ακριβώς κάνει τα τελευταία χρόνια. Οι γιατροί, νοσοκομιακοί των κέντρων υγείας του ΙΚΑ αλλά και οι ιδιώτες που ξεκίνησαν από σήμερα κινητοποίησεις, μεθαύριο Τετάρτη προγραμματίζουν πανιατρικό συλλαλητήριο στην πλατεία Νομαρχίας.